με το 1, με το 2, με το 3. Φινοτεύω και αρχίζει μουσική. Χαμηλώνουνε τα φώτα στην πλατεία και οι θεατρίνοι βγήκαν κιόλας στη σκηνή. Με λαούτα, με κλαρίνα, με κουδούνια και κουστά αρχινάνε τα τραγούδια και τα κόλπατα γνωστά. Με κλακέτες, παλαμάρια, τσαλιμάρια, όλο χάρη ζωντανεύει του θεάτρου το πατάρι. Με το 1, με το 2, με το 3 η παράσταση έχει αρχίσει να κυλά. Κι είναι μια το Αριστοφάνη κομμωδία που μας λέει για τις ειρήνης τα καλά. Με το 1, με το 2, με το 3 μια ιστορία θα σας παίξουμε παλιά. Τη ειρήνη στην λυκόπικρη ιστορία που την κλείσαν πάλι μέσα στη σπηλιά. Να την βγάλουμε στον ήλιο την ειρήνη, γελάτε πάλι, πριν μας έβρει συμφορά πολύ μεγάλη. Σιμώνω. Γρήγορα, πεινάει σου λέω. Θα έχουν να σκάσει το άτιμο, δεν το προλαβαίνω. Ορίστε, πάρε αυτά και τόσο να περιφρονιάσω. Σίμωνε. Τα έφαγε κιόλας. Τα έκανε μια χαρσιά και δεν κι άλλα. Σίμωνε, πλάθε κουλουράκια. Τι κουλουράκια, πλάθος σκατουλάκια με τα δυο χεράκια. Εξήγησε στον κόσμο τη ζημάρε που σου σκάφη και το πλάθος σε παλίτσες. Πες τους για ποιον ζυμώνουμε, ποιον ταΐζεις, πες τους μην μας περάσουν για τρελούς. Αγαπητοί μας θεατές, εμείς τρελοί δεν είμαστε. Το αφεντικό τρελάζει και όχι εμείς. Ο φίλος μου και εγώ είμαστε δούλοι του αφεντικού μας ο Τριγέως. Το αφεντικό μας ο Τριγέως λοιπόν έχει αμπέλια, κλίματα που κάνουν ωραία και γλυκά στα φύλλα. Τριγούζε Τριγέως τα αμπέλια κάθε χρόνο, τα πουλαγε και ζούσε μια χαρά. Μα τώρα τελευταία, με τον πόλεμο που ξέσπασε ανάμεσα στους Αθηναίους και τους Σπαρτιάτες, πάνε τα μπέλια, πάνε και τα σταφύλια και ο Τριγέως φτώθηκε και έπεσε πείνα σε όλη την Αθήνα. Πείνα να δουν τα μάτια σας. Έχουν να δώσουν μια προπρόπεση. Το τελευταίο πράγμα που έχω πει 6 μέρες ήταν το αριστερό μου πέδιλο που το έκανα βραστό. Πρωτύτερα είχα φάει το δεξί. Πριν 2 εβδομάδες την γαλιτό με σκόρδο μου και έφευγα να πέφτει. Και στο τηγάνι, τη γυαλάδι, πού να δεις λάδι σήμερα, έριξε λίγο τα μαλλιά μου. Αχ, αυτά έχει ο πόλεμος. Τι λέγαμε, α ναι, για την τρέλα του Τριγέου. Πολύ θέλει ο άνθρωπος για να του στρίψει. Του στρίψα που λέτε το αφεντικού μας του Τριγέου. Από τη φτώχεια και τα βάσανα που φέρνει ο πόλεμος. Σάλεψε το πιανουδάκι του και πήγε και μας έφερε ένα τεράστιο σκαθάρι. Ποιος ξέρει που το βρήκε. Ξέρετε τι είναι το σκαθάρι. Ζουζούνι που το αρέσουν τα κακά με το συμπάθειο. Τρέφεται με κοπριές, κακάκια, πώς το λένε. Άντε βρε εσύ, βλέπεις πως δυσκολεύομαι να βρω μια καθώς πρέπει λέξη για να τους πω τι τρώει το ζουζούνι. Πέστε εσύ με τρόπο, ζουζούνι που το αρέσουν τα... Σκατά. Σκατοζούζουνα. Ποιο καθώς πρέπει λέξη δεν βρίσκω που να του ταιριάζει. Που λέτε, μας το κουβάλισε εδώ πέρα ο Τριγέως, μας έβαλε να του ζυμώνουμε σκατούλες και να, το ταΐζουμε και σκατοκεφτέδες. Σκατοπίστηκα. Σκατόμπουργκερ. Ναι. Να φάει λέει να μεγαλώσει κι άλλο, να γίνει πιο τεράστιο. Για να μπορέσει να το καβαλήσει και η Τριγέως και εκείνο να πετάξει και να το πάει στον ουρανό. Ναι. Στον ουρανό αποφάσισε να πάει το αφεντικό μας ο Τριγέως. Να συναντήσει τον Δία και να τον ρωτήσει. Ω Δία, πατέρα των Θεών και των ανθρώπων, πότε θα τρυπανατήσει να τυραννάσει μα του Έλληνε. Πότε θα τελειώσει αυτό ο πόλεμο που ρίμαξε τα μπέλια μα και τη ζωή μα. Ακούτε, από το πρωί ως το βράδυ κάνει πρόβες τι θα του πει μόλις το συναντήσει. Και εμείς εδώ, δώσουν να πλάθουμε κουράδες. Άντε! Μη πας όλο από τις στροφές, θες να χεστώ απάνω και να με δύο διασχισμένο δηλαδή. Επίτηδες το κάνω αφεντικό. Θέλετε πεινάει ακόμα και θέλει να τα κάνει και θέλει να τα κάνεις πάνω σου και να τα φάει. Ναι. Και Δίας να δει εσένα νυχισμένο και το ζουζούνι χορτασμένο. Ω Δία, πατέρα των θεών και των ανθρώπων, έρχομαι καβαλάρης υπτάμενος να σε ρωτήσω, πότε θα σταματήσεις να παιδεύεις εμάς τους Έλληνες. Μα είσαι στα καλά σου, θετικό. Νομίζεις πως μπορείς να πας με αυτό στο Δία. Αμέ, έχει διπλή εξάτμιση. Μία δικιά του και μία δικιά μου να έχει. Και πες πως έφτασες στον ουρανό. Πώς θα βρεις τη Δία το παλάτι. Ξέρεις που
μένει, έχει διεύθυνση. Το σκοτωζούζουνε, θα βρει το Δία του παλάτι από τη μυρωδιά. Ποια μυρωδιά? Μεγαλύτερος βασιλιάς δεν είναι ο Δίας. Οι βασιλιάδες δεν κάνουν κάτι άλλο, όλα τρώνε και χέζουνε. Και πες πως έφτασες στη Δία του παλάτι. Πώς θα μπεις? Δεν θα σε αφήσω την πόρτα να περάσεις. Θα κάνω εισβολή αεροπορική. Τον εναέριο χώρο θα παραβιάσω με το σκατοζυζινό πλανό μου και με αλεξίπτωτο θα πέσω πάνω στο Δία την αυλή. Πάει ο Τριχαίος, πέταξε! Πού πας αφεντικό, πού μας αφήνεις? Φεύγω, πάω να ρωτήσω τους θεούς γιατί μας τυρανάνε. Είναι ο σκοπός μου ιερός και δεν με σταματάτε. Καλά, εμάς τους δούλους δεν μας υπονάς που μένουμε χωρίς αφέντη. Χωρίς τις γλυκές και ξέχασες κλωτσιές σου και τις ωραίες καρπαζιές σου. Την κόρη σου δεν τη σκέφτεσαι. Μου την αφήνεις μόνη και προστάτευση. Ανύπαντρη κοπέλα. Φεύγω, πάω να βρω τους θεούς να τους ρωτήσω πότε θα σταματήσουν να παιδεύουν την Ελλάδα. Γιατί κατάντησε η ζωή μας μια ιδέα και όλα μας παίρνουν την μπουκιά μέσα από το στόμα. Και θέλω από όλους σας μια χάρη να ζητήσω. Μη φάει κανένα σήμερα φασολάδα. Φέρνουν αέρια τα φασόλια φοβερά. Φέρνουνε πορδές με τέτοια βρώμα που αν τις μυρίσει το ζουζούνι που πεινά θα προσγειωθεί στη γη και θα με βάλει μαύρο χώμα. Φεύγω. Καλό ταξίδι με το σκατοζούζουνο. Παλάτι καλό μου σκατοζούζουνο. Σε ευχαριστώ που με έφερες. Είναι κανείς εδώ! Ανοίχτε μου! Μα ποιος είναι, ποιος φωνάζει? Ανθρώπινη μου φαίνεται η φωνή. Και η μυρωδιά ακόμα πιο ανθρώπινη. Χριστέ μου, τι πράγμα είναι τούτο? Αυτό, σκατοζούζουνο καμπριολέ. Και εσύ, ποιος εμείς δεν είσαι? Δεν τρέπεσαι βρε εσύ. Να έρχεσαι στους θεούς, άπλητος, άλουστος, αξιούρστος, βρωμιάρης. Καβάλα στο πιο βρώμικο ζουζούνι, που τρώει κοπριές και βρωμιές και που βρωμοκοπά χειρότερα από σένα. Πώς λέγεσαι, βρωμιάρη? Βρωμήλος το όνομά μου. Επίθετο? Βρωμίδης. Πώς λένε τον πατέρα σου? Βρωμίαρος Βρωμίδης. Από πού έρχεσαι? Από τον βρωμιαροχώρη. Βρε, άσε ξυπνάδες και λέγε. Ποιος είσαι, από πού έρχεσαι, ποιον θέλεις και γιατί? Είμαι ο Τυργαίος που χαμπέλιαξα την Αθήνα. Και έρχομαι σε σένα, Ερμή μου, ένα δώρο να σου φέρω. Δώρο, τι δώρο? Κοτόπουλο ψητό, ψωμί ζυμωτό, τυρί του λουμιαστό, κρασί ευωδιαστό και ένα ταψί γαλακτομπούρεκο ζεστό. Χρυσέ μου, δεν το έλεγες από την αρχή. Πώς φέρνεις ευχάριστα, γλυκά και μυρωδά τα νέα. Φέρτα μου εδώ. Άρε. Σε ευχαριστώ. Και τώρα λέγε, τι χάρη θέλεις να σου κάνω? Αμπά, τώρα που σου φέρω όλα αυτά τα ωραία δώρα, έπαψε να με βρωμιάρεις, Λοιπόν, θέλω τον Δία, φώναξέ του μου αμέσως. Τον Δία, μα που ζεις, δεν τα μάθες τα νέα? Ποια νέα? Ο Δίας και όλοι οι θεοί του Ολύμπου έφυγαν από εδώ, μετακομίσανε. Πού πήγανε? Πάνε να ζήσουν πιο ψηλά. Να μην μπορούν ούτε να βλέπουν ούτε να ακούν τα χάλια των ανθρώπων. Συγχώθηκαν τους καυγάδες και τους πολέμους σας. Δεν έχουν κι άδικο. Κι εγώ γι' αυτό έχω έρθει. Να δω τι θα γίνει με αυτόν τον πόλεμο. Ήρθες αργά. Ο Δίας και όλο του το σόι μετακομίσαν όπως σου είπα στους πάνω ρόφους του ουρανού. Βρε, και εσύ γιατί δεν πήγες μαζί τους? Εμένα, μ' άφησε να φυλάω τα τζάρτζελα και τα κουζινικά. Μέχρι να έρθουν τα πάρουν τα φορτηγά σε εταιρείες μεταφορών. Βρε, ατυχία μεγάλη. Να κάνω τόσο επικίνδυνο, ακριβό, κοστοβόρο για βρώμικο ταξίδι και απάντηση να μην πάρω. Αλήθεια, βρε, Ερμή μου. Εσύ μήπως θα μπορούσες να με βοηθήσεις? Τι ακριβώς θες να μάθεις? Πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος? Πότε θα δούμε επιτέλους την ειρήνη? Την ειρήνη λίγο δύσκολο να τη δείτε. Γιατί? Την έπιασε ο πόλεμος και τη φυλάκισε σε τούτη εδώ τη βαθιά και σκοτεινή σπηλιά.
πόλεμος τώρα. Και τι έχει σκοπό να κάνει ο πόλεμος τώρα. Θα μείνει στις περιοχές που ρήμαξε ως τώρα ή θα προχωρήσει παραπέρα να κατακτήσει κι άλλες. Μίλα μας, Ερμή μου, δες με τι αγωνία περιμένει και ο κόσμος να ακούσει. Το μόνο που ξέρω είναι πως χθες το βράδυ τον είδα να ετοιμάζει τεράστιο γουδί. Πώς θα το κάνει το γουδί? Λέει πως θα ρίξει μέσα όλες τις χώρες του κόσμου, να τις χτυπήσει καλά-καλά, να φτιάξει σκορδαλιά και να τη φάει. Μα νομίζω πως τον ακούω να έρχεται. Πάω μέσα, κρύψουμε εσύ καλύτερα. Κρύβομαι, γεια σου Ερμή και... Πάει, έφυγε. Κοίτα να δεις, ε. Μπροστά και στον πόλεμο σκηθεί το βάζουμε στα πόδια. Κρύβομαι. Μόνο βλέπω φιλμ και θυμώνω. Όταν οι άνθρωποι είναι φίλοι, μπαίνουν με στα αυτιά μου ψήλοι και με πιάνει μια οδύνη που τα κάνω Παλαιστίνη. One, two, one, two, three. Τραυματίες και νεκροί, άστιγοι και πεινασμένοι και από το φόβο τους σχιασμένοι. Έτσι θέλω να είναι οι άνθρωποι. Στην Ασία, στην Ευρώπη και στη Μαύρη Αφρική και στη Νότια Αμερική. One, two, one, two, three. CNN και Duty Free. Truman, Clinton, CIA, Αφγανιστάν, Συρία, ΟΚ. Από τη Σπάρτη στην Αθήνα, τα παλιά τα χρόνια εκείνα, να που έφτασα με βία και στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Τι λέει αυτό, δεν είναι. Αλλά μπουρνέζικα μου φαίνεται τα λόγια. Εσύ πιστεύω μόνο που γλωφασαρά, ανακατσαροπάχαλε, πού είσαι, βρε. Πώς θα τη βρε. Ανακατσαροπάχαλε, πού είσαι, που σου φωνάζω, αφέξω ο πόλεμο. Έφτασα, έφτασα φοιτητικό. Καλά, αν ξενεργήσεις, θα φας φαλιάρα, να πω να δεις τον ίδιο κόρα. Μα τι, έχεις φαλιάρα φετικό. Τέτοια. Αμάν, πολύ ξεγυρισμένη. Που κοιτάς ρε βλάκα. Μερντάν, έβλεπα τα δίκια πάρα. Και τώρα πες μας φετικό, τι θες να κάνω. Λοιπόν, άκου με πιστεύω μόνο που λέω φασαράγκο σιροπάχαλε. Θα τρέξεις αν μου θέλεις να με βάλω από το χέρι. Θα κομπανίσω μέσα όλες τις χώρες που έχουν πόλεμο, να τις κάνω σκορδαλιά και να τις φάω. Τρέχα, τσακίσου γρήγορα. Πω, αν οι Αθηναίοι έχουν γουδοχέρι και το φέρει στον πόλεμο, κλάψτε μας, μάνες, κλάψτε μας. Πάπου να τον ατσακιστεί στον δρόμο και να μην το φέρει. Κόμμα εδώ είσαι. Ναι, δηλαδή όχι. Πήγα στην Αθήνα να γυρέψω το γουδοχέρι, μα δεν είχα. Και τι τα κάνανε τα γουδοχέρια του. Τα έκαναν ιδιωτικά και τα στείλαν. Πούλησαν σε ξέρω που ξέρουν να το κάνουν. Καλά, τέλος πάντων. Πήγαινε στο Σπάρτη να πάρεις το χέρι. Τσακίσου, άντε. Τσακίζομαι. Οχοχο, αν οι Σπαρτιάτες έχουν γούδο χέρι και υπηρέτη στο κυρπόλεμο το φέρει, πάει τη βάψαμε από χέρι. Αφεντικουλή. Το έφερες. Ποιο αφεντικουλή. Τι σε έστειλα να φέρεις. Ένα γούδο χεράκι. Τεράστιο. Επούντο. Δεν είχαν ούτε Σπαρτιάτες. Το στείλανε σε χώρα μακρινή, βαρβαρική, γιατί από το πολύ βαραβάρα είχαν χαλάσει. Μεγάλη τυχία, μεγάλη. Λοιπόν, πιστεύω μόνο που λέω ξανά κάτω σροπάχαλε. Θα φτιάξουμε δικό μας κουδοχέρι. Δεν ζητάμε δανεικά. Γλιτώσετε για λίγο το κοπάνισμα, άνθρωποι. Μα μόλις φτιάξω κουδοχέρι, αλίμονό σας. Τις χώρες όλες θα βάλω στο κουδί. Με λάδι, σκόρδο και καυτό κοκκινοπίπερο, να τις κάνω σκορδαλιά και να τις βάλω στη μεγάλη μου κοιλιά. Τον ακούσατε. Το γλιτώσαμε για λίγο το κοπάνισμα. Και αν θέλουμε τώρα να μην γίνουν όλες οι χώρες σκορδαλιά, θα πρέπει το βράχο εκείνο εκεί να κουνήσουμε
και την όμορφη ειρήνη να βγάλουμε από τη σπηλιά. Μεγάλος είναι ο βράχος και δεν μπορώ μονάχος να κάνω τούτη τη χρήσιμη δουλειά. Ελάτε πατριώτες, ελάτε όλοι οι αγρότες, την ειρήνη να βγάλουμε από τη σπηλιά. Ερχόμαστε τριγέ, ερχόμαστε γενέ, που κάτω από τον πολέμου το κουφί τολμάς και μας φωνάζεις και δίχως να δηλιάζεις η ειρηνική μας δίνει φαιδαγή. Έλα λοιπόν τριγέ, οδήγα μας γενέ και πες μας πώς μπορούμε όλοι μαζί να σύρουμε τον βράχο και εγώ τον νου μου θα έχω, ο δούλος του πολέμου μη μας δει. Ελάτε τώρα όλοι, ελάτε! Στο βράχο δέστε τα σκοινιά. Ελάτε τώρα, όλοι μαζί τραβάτε. Κανένας μην λουφάρει, την ειρήνη να βγάλουμε από τη σπηλιά. Άντε λοιπόν τριγέ, φέρε τα σκοινιά γενέ. Και πες μας πως μπορούμε όλοι μαζί να σύρουμε το βράχο και τι χαρά που θα έχω όμως να γλιτώσει από το χαμό. Ένα, δύο, τρία, οπ! Άλλη μια φορά! Ένα, δύο, τρία, οπ! Άντε πιο γερά! Ένα, δύο, τρία, οπ! Οπ, οπ, κουνήθηκε, κουνήθηκε, κουνήθηκε! Κουνήθηκε, ζήτω! Έλα ξανά τριγέ, μέτρα ξανά γενέ και δώσε μας αμέσως το ρυθμό. Κανένας μη λουφάρει, ο βράχος να πατάρει να βγει το φως η όμορφη κυρά. Ένα, δύο, τρία, οπ! Ζήτω! Ειρήνη, σεβαστή και πενεμένη. Καλώς μας ήρθες, γλύκα και χαρά, ειρήνη με καρπούς στεφανωμένη. Ήρθες εσύ και γλύκανε η καρδιά μας και βλάστησαν τα μπέλια και χωράφια. Και ξεφαντώνουν πάλι τα παιδιά και που κουνάνε τα γαλλικά στα ράφια. Μείνε μαζί μας, κόρη λαμπερή, ειρήνη των ονείρων και των ερώτων. Μείνε μαζί μας, άνοιξη χλωρή, ειρήνη των ονείρων μας των πρώτων. Μα τι έχει, γιατί δεν μιλάει. Μας κοιτάζει λυπημένη και δεν βγάζει λέξη από τα χέρια. Μίλαξε και έπρεπε πως είμαστε φίλοι. Τι έγινε, Ειρήνη μου, γιατί δεν μας μιλάς. Σου κάνει νόημα να πας κοντά. Θέλω μόνο σε σένα να μιλήσει και τέλος. Πω πω. Τι λέει, τι λέει. Λέει ότι τρέπεται να μιλήσει μπροστά σε όλους μας, γιατί υπάρχουν μερικοί στο κοινό που δεν τη συμπαθούνε. Και πώς το ξέρει. Λέει πως τους είδε να κουβαλάνε πιστόλια και σπαθιά. Και τους είδε να παίζουν παιχνίδια πολεμικά και στα καρναβάλια τους είδε να δίνουν το κομμάτι. Και τι άλλο σου είπε. Τίποτα. Τώρα θα μου πει. Τι λέει, τι λέει. Ρωτάει πως είναι η κατάσταση εδώ στην Ελλάδα. Και εσύ τι θα απαντήσεις. Την αλήθεια. Τα πράγματα είναι τέλεια. Μόνο στις διαφημίσεις. Σου ξανακάνει νόημα να πας κοντά. Τι λέει, τι λέει. Ρωτάει. Σε ποια πόλη της Ελλάδος οι κάτοικοι αγαπούν το αρχαίο θέατρο και έρχονται όλοι, μικροί και μεγάλοι, εδώ στο φεστιβάλ της ΚΝΕ για να το δούνε. Στα Γιάννενα! Ρωτάει επίσης ποιος θείασος του αρέσει να παίζει θέματα σχετικά με την ειρήνη και του αρέσει να δείχνει τη ειρήνη στα καλά. Αλλά καλύτερα αυτό να μην τις το πούμε γιατί μπορεί οι ψώνιοι να τις φανούνε. Και τώρα λέει να φύγουμε και να πάμε στην Αθήνα, να πούμε σε όλους ότι τον πόλεμο νικήσαμε, την ειρήνη απελευθερώσαμε και πως από εδώ και πέρα θα έχουμε γιορτές, χαρές και γέλια και ξέχυλα βαρέλια. Μπράβο τριγέ, η δικαίωση αρχηγέα.